Ο Άγιος Βασίλης και η Βασιλόπιτα. Από τη συλλογή Κλασικά Παραμύθια. 100 βιβλία απίστευτης ποιότητας κάθε εβδομάδα στα περίπτερα. Μόνο 2,98. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, στην Κεσαρία, μια πόλη της Καπαδοκίας, ζούσε με τη μεγάλη του οικογένεια ο μικρός Βασίλειος. Βασίλη, ήρθε η ώρα για το μάθημα των ελληνικών. Αλλά πρώτα πήγαινε αυτό το καλάθι με το φαγητό στην κυρία Ελένη που είναι άρρωστη. Αμέσως, μητέρα, απάντησε ο μικρός και έτρεξε να βοηθήσει πρόθυμα. Οι γονείς του ήταν μορφωμένοι άνθρωποι και αγαπούσαν το Θεό. Έτσι, φρόντισαν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν χαρούμενα, να μάθουν γράμματα, αλλά πάνω απ' όλα να αγαπούν τους άλλους ανθρώπους. Ο Βασίλειος έγινε ένα έξυπνο και καλοσυνάτο παλικάρι. Ο πατέρας του τον έστειλε να σπουδάσει στα καλύτερα σχολεία, ακόμα και στη σπουδαία σχολή των Αθηνών. Έπειτα από χρόνια, όταν επέστρεψε στην πόλη του, ξεχώριζε όχι για την ωραία του εμφάνιση, τα ακριβά ρούχα ή τα πλούτη του, αλλά για την αγάπη και το ενδιαφέρον που έδειχνε σε όλους τους ανθρώπους. Μια μέρα ξεχωριστή για την Κεσαρία, όλοι οι κάτοικοι είχαν μαζευτεί στην πλατεία. Εκεί, πάνω σε μια ξύλινη εξέδρα, βρισκόταν ο έπαρχος Νικήτας και ο συνετός Βασίλειος. Ήταν όλοι εκεί για να υποδεχτούν τον Ιουλιανό, τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Θα περνούσε από εκεί μαζί με τους χιλιάδες στρατιώτες του, καθώς πήγαινε στην Ανατολή για να πολεμήσει εναντίον της πρωτεύουσας των Περσών. Γύρω στο μεσημέρι, ο αυτοκράτορας εμφανίστηκε πάνω στο άλογο του, μαζί με τους έφηπους φρουρούς του. Πλησίασε στην εξέδρα και σταμάτησε μπροστά της. Αμέσως οι ζητοκραυγές του πλήθους σταμάτησαν. Ο Βασίλειος καλωσόρισε με θερμά λόγια τον αυτοκράτορα εκ μέρους των συμπολιτών του. Στα λόγια του Βασίλειου απάντησε περήφανα ο Ιουλιανός, ο οποίος είπε κάτι που πολύ στεναχώρησε όλους τους κατοίκους της όμορφης Κεσαρίας. Υπήκοοι μου, γνωρίζετε ότι οι Πέρσες μας κήρυξαν τον πόλεμο και ότι εγώ τώρα μαζί με τους γενναίους στρατιώτες μου πηγαίνω στα σύνορα για να τους διώξω. Πρώτα απ' όλα, χρειαζόμαστε τρόφιμα για εμάς και τα ζώα, αλλά και χρήματα για να πληρωθούν οι στρατιώτες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν γυρίσω από τον πόλεμο, θέλω να μου παραδώσει η πόλη σας 1000 χρυσά νομίσματα. Όποιος δεν έχει νομίσματα, μπορεί να δώσει και χρυσαφικά ή άλλα πολύτιμα πράγματα. Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια ο συνετός Βασίλειος και γνωρίζοντας ότι οι πιο πολλοί συντοπίτες του είναι άνθρωποι φτωχοί, με σεβασμό μεγάλο, αλλά και με θάρρος, είπε στον Ιουλιανό. Βασιλιά μου, η πόλη μας δεν είναι πλούσια και με μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε μερικές εκατοντάδες φλουριά. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να μας ζητήσεις πολύ λιγότερα, ώστε και να τα βρούμε πιο εύκολα, αλλά και να μην αφήσουμε τους ανθρώπους της πόλης να πεινάσουν. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός θύμωσε ακούγοντας τα λόγια του Βασίλειου. Στράφηκε τότε προς το πλήθος και φώναξε. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν γυρίσω να με περιμένουν. Μετά τράβηξε τα χαλινάρια του αλόγου του και απομακρύνθηκε από την πόλη μαζί με το στρατό του. Οι κάτοικοι της Κεσαρίας, φοβισμένοι και με σκυμμένο το κεφάλι, έφυγαν για τα σπίτια τους. Ενώ ο Βασίλειος και ο Νικήτας προσπαθούσαν να βρουν κάποια λύση στο πρόβλημα που τους είχε βάλει ο Ιουλιανός. Μην ανησυχείς, Νικήτα. Θα βρούμε λύση. Νομίζω πως ο καλός Θεός δεν θα μας αφήσει και σε αυτή την περίπτωση μόνους. Θα τα καταφέρουμε. Είπε και έστρεψε το κεφάλι του προς τον ουρανό. Ξημέρωσε η μέρα που έπρεπε να συγκεντρώσουν τα χρήματα. Και πρώτος ο Βασίλειος προσέφερε όλα τα φλουριά που είχε, καθώς και τα λίγα σημικά της μάνας του. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να ελαφρύνει το βαρύ φορτίο των συμπατριωτών του. Το ίδιο παρακάλεσε να κάνουν και οι πλούσιοι της Κεσαρίας, για να βοηθήσουν έτσι τους πιο φτωχούς. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να δώσουν ό,τι πολυτιμότερο είχε ο καθένας, σε χρυσαφικά και νομίσματα. Αλλά και πάλι αυτά που συγκεντρώθηκαν ήταν πολύ λιγότερα από όσα είχε απαιτήσει ο Ιουλιανός. Οι μέρες περνούσαν και η λύση δεν βρισκόταν. Ενώ η αγωνία και ο φόβος των ανθρώπων της πόλης μεγάλωναν. «Και τι θα γίνει αν έρθει ο αυτοκράτορας και δει ότι δεν φτάνουν τα φλουριά?» Ωστόσο ο αυτοκράτορας Ιουλιανός σκοτώθηκε σε μια μάχη με τους Πέρσες και δεν ξαναπέρασε ποτέ από την Κεσαρία. Έτσι ο Βασίλειος βρέθηκε με πολλά φλουριά στα χέρια του, χωρίς να γνωρίζει ποιος είχε δώσει και πόσα. Γνώριζε μόνο πόσα είχε δώσει ο ίδιος, αλλά καθόλου δεν τον ένοιαζαν αυτά. Σκέφτηκε πολύ, τι να τα κάνει όλα αυτά τα φλουριά. Προσευχήθηκε στο Θεό να τον βοηθήσει, να βρει την πιο δίκαιη λύση. Έπειτα από πολλή σκέψη και προσευχή,
Ο καλός Βασίλειος τελικά πήρε την απόφασή του. Μάζεψε πάλι όλους τους κατοίκους Κεσαρίας στην πλατεία και τους είπε: «Αγαπητοί μου, αν μου δώσετε την άδειά σας, θα ήθελα να μοιράσω τα φλουριά στους πολύ φτωχούς κατοίκους της πόλης μας. Θα ήθελα ένα μέρος από το θησαυρό να το χρησιμοποιήσουμε για το φαγητό των φτωχών και για τη φροντίδα των αρρώστων, και τα υπόλοιπα να τα μοιράσουμε σε όσους τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη». «Μπράβο, Βασίλη! Σπουδαία λύση!» Όλοι συμφώνησαν με τον Βασίλειο, γιατί αναγνώριζαν πόσο σοφός και δίκαιος ήταν. Ωστόσο, τώρα το πρόβλημα ήταν πώς θα μοιράζονταν δικαία τα φλουριά. Τότε ο Βασίλειος ζήτησε από κάποιες γυναίκες να φτιάξουν πολλά και όμοια μεταξύ τους ψωμάκια, ζυμωμένα με μέλι, αλλά να μην τα ψήσουν και να του τα φέρουν πάνω στις λαμαρίνες στο ναό. Έτσι και έγινε. Ανασκουμπόθηκαν οι νοικοκυρές και τα γλυκά ψωμάκια έφτασαν στο ναό στο άψε σβήσε. Τότε ο Βασίλειος έπαιρνε με το ένα χέρι ένα άψητο ψωμάκι και με το άλλο χέρι έκρυβε μέσα στη ζύμη ένα φλουρί. Αφού γέμισε όλα τα ψωμιά, έδωσε την εντολή να ψηθούν και στη συνέχεια να μοιραστούν στους φτωχούς. Γέμισε η Κεσαρία μυρωδιές, γέλια και χαρές, γιατί μόλις κάθε οικογένεια έτρωγε το φρεσκοψημένο γλυκό, έβρισκε το φλουρί και πλέον είχε τα χρήματα να αγοράσει τα αναγκαία για το σπιτικό της. Ο τρόπος αυτός που βρήκε ο Βασίλειος για να βοηθήσει τον κόσμο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε την επόμενη χρονιά έδωσε και πάλι στους φτωχούς της πόλης του φλουριά μέσα σε πίτες. «Να είσαι καλά, πατέρα Βασίλε!» άκουγε από κάθε συμπολίτη του που είχε ανάγκη, καθώς στο μεταξύ είχε γίνει και επίσκοπος στην Κεσαρία. Ο Βασίλειος όμως δεν έμεινε μόνο στις πίτες. Έχτισε μια ολόκληρη πολιτεία, την περίφημη Βασιλιάδα, για να βοηθήσει και να προστατεύσει τους αρρώστους και τους φτωχούς. Έφτιαξε πανδοχεία, ορφανοτροφία, νοσοκομεία, αλλά και σχολεία για την εκπαίδευση των νέων της επαρχίας του. Σε όλη τη ζωή στάθηκε στο πλευρό των φτωχών και των δούλων, ενώ αγωνίστηκε για την ελάφρυνση της φορολογίας του λαού. Με τον τρόπο αυτό γεννήθηκε το έθιμο της πίτας, που ονομάστηκε Βασιλόπιτα, η πίτα του βασιλείου, στην οποία βάζουμε ένα φλουρί. Αυτός στον οποίον θα πέσει το φλουρί θεωρείται ότι είναι τυχερός, πως έχει την ευλογία του Αγίου Βασιλείου και θα έχει μια καλή χρονιά. Φτιάχνουμε τη βασιλόπιτα με το φλουρί μια μέρα πριν την πρωτοχρονιά, μια μέρα δηλαδή πριν την ημέρα που γιορτάζουμε το Μέγα Βασίλειο της Χριστιανικής Εκκλησίας, τον Άγιο Βασίλη, μικρόν και μεγάλο, για να θυμόμαστε την αγάπη και την καλοσύνη του, αλλά και για να κάνουμε κι εμείς ό,τι και εκείνος, να βοηθάμε δηλαδή αυτούς που έχουν ανάγκη. Θέλεις να σου στέλνουμε τα βιβλία στο σπίτι σου με έκπτωση 15% και δωρεάν αποστολή? Γράψου τώρα συνδρομητής και κέρδισε έκπτωση 15% και δωρεάν παράδοση στο σπίτι σου. www.kappaparamithia.gr. Και έτσι δεν θα χάσεις κανένα βιβλίο.